και κάθε καινούρια χρονιά του Έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά. Ο Ρουντόλφο δει τον Άι Βασίλη στη γη. Ρουντόλφ το ελάφ, το ελαφάκι. Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα επιστρέψαμε εδώ σε ένα άλλο σκηνικό, σε ένα σκηνικό που συνήθως το βλέπετε στα απλά καθημερινά μου βίντεο, που δεν είναι πολύ καθημερινά γιατί, όπως σας έχω πει, η φετινή χρονιά ήταν λίγο περίεργη, αλλά σήμερα ήρθα εδώ μαζί σας να δούμε κάποιους ανθρώπους, όχι οποιουσδήποτε ανθρώπους, παιδιά. Όσοι είστε χρόνια στο κανάλι μου, στην υγειά σας κιόλας. Όσοι είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε. Απλά θέλω να μιλήσω για 10 δευτερόλεπτα στους παλιούς. Θα είχατε δει μία μικρή περιπέτεια που είχα με τους Ιλουμινάτι. Να σας πω ότι η Ιλουμινάτι είναι μία μυστικιστική οργάνωση, η οποία κανείς δεν ξέρει σίγουρα ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι όπως οι Μασόνοι που είναι αναγνωρισμένοι, που παίρνουν τα επιδόματά τους, που παίρνουν τις φοροαπαλλαγές τους, όπως όλες οι θρησκείες. Η Ιλουμινάτι δεν είναι θρησκεία, είναι αίρεση, σίγουρα. Αυτό επιβεβαιωμένο. Στους Ιλουμινάτι, μέσα στα χρόνια, έχει υποθεί ότι ανήκουν όλοι οι stars του Hollywood, όλοι οι stars της μουσικής βιομηχανίας της Αμερικής, δηλαδή πάνω κάτω όλοι αυτοί που είναι στη λίστα του Didi. Ότι είναι Illuminati. Η Beyoncé για πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον άντρα της Jay-Z μας τα είχαν κάνει τρίγωνα. Τρίγωνα μας τα είχαν κάνει όλη την ώρα. Τώρα που είναι ο Jay-Z, που έχει εξαφανιστεί, να μας τα κάνει πάλι τρίγωνα. Έκαναν λοιπόν συνέχεια σε συναυλίες, σε φεστιβάλ, σε φωτογραφίσεις, παντού αυτό το σήμα που είναι η πυραμίδα των Illuminati. Νάτι. 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 Illuminati. Έτσι λοιπόν, οι Illuminati έχουν μπει στην pop κουλτούρα πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν ξέρει επιβεβαιωμένα ποιοι είναι, τι κάνουν, πώς επηρεάζουν τα πράγματα, αν κινούν τα νήματα. Δηλαδή, όσοι σας είχα πει για το προηγούμενο βίντεο για τους Μασόνους, πάνω κάτω ισχύουν και για τους Illuminati, απλά σε πιο creepy. Δηλαδή, υπάρχουν για τους Illuminati φήμες, μην προσβληθούν και οι Illuminati Ελλάδος που θα συζητήσουμε μετά, για θυσίες, για επικαλέσεις, το να βγάζουν από τη μέση ανθρώπους προκειμένου οι δικοί τους να παίρνουν τις θέσεις τους, να απειλούν ανθρώπους, δηλαδή σαν το δίκτυο του Didi, όπως σας τα είπα. Δηλαδή, παίζει ο Didi όλο αυτό που αποκαλύπτεται να είναι απλά Illuminati. Θα φανεί. Με είχε πιάσει πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα έμενα στην Πάτρα, μετά άλλαξα τα στοιχεία μου και ήρθα στην Αθήνα για να με βρούνε. Και είχα κάνει λοιπόν ένα βίντεο. Επειδή είχα βρει site των Illuminati, είχα γραφτεί κιόλας και παιδιά τα τελευταία 5 χρόνια μου στέλνουν ακατάπαυστα email. Μου έστελναν κάθε μέρα, μετά πήγε στο κάθε εβδομάδα, μετά στο κάθε μήνα, πλέον είναι μια φορά στο εξάμηνο. Θα δω τα αρχεία μου, να δω πότε ήταν το τελευταίο. Για παράδειγμα, να σας διαβάσω ένα email από τους Illuminati, από τότε που γράφτηκα. Και μετά θα έρθουμε στους Illuminati Ελλάδος, γιατί αυτό είναι το σημερινό βίντεο, παιδιά. Υπάρχουν Illuminati στην Ελλάδα, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ και θα δούμε μαζί αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή. Άλλο να κάνω πια. Όλα τα έχω κάνει. Όλα, 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 όλα. Ένα ψωμί δεν έχω ψήσει. Μόνο. Ίσως τις επόμενες μέρες. Anyway. Νάτι. Οι γλυκούλιδες μου. Με έβγαλαν. Παιδιά, οι Illuminati δεν είναι γλυκούλιδες. Με έβγαλαν από το email. Είναι δυνατόν. Εγώ ένα μέλος σας να με βγάλατε. 3/3 του 23. Πέρυσι με βγάλανε, παιδιά. Important notice. Your account has been flagged for inactivity. Ναι, δεν ήξερα να μπαίνω βγαίνω στους Illuminati. To ensure the accuracy of our records, inactive profiles are automatically deleted. Ξέρω το Θεό, τι γλίτωσα. If you wish to retain your profile and records, visit this link. I will not visit this link. Θέλω να ξεγραφτώ από τους Illuminati για πάντα. Αν και νομίζω ότι είμαι στο αρχείο τους. Αλλά να σας δείξω λίγο τι μου στέλνανε. Ας πούμε εδώ, μου στέλνανε. Fear not. Δημήτρης. Fear not your war-stricken, poverty-ridden planet. Μου βρίζει και τον πλανήτη. Άι μωρή βρωμιάρα, Illuminati. You are safe. Help is on the way. Να παιδιά, κάτι τέτοια μου λέγανε και είχαν πάει να με ρίξουν την άλλη φορά. Ελπίζω να μην την πατήσω πάλι. Γιατί μια βοήθεια που είναι στο δρόμο τη χρειάζομαι, δεν θα πω ψέματα. Από γεννησιμιού σου, σου ανήκουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτά τα προνόμια. Ο πόλεμος είναι ψεύτης. Που ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αρκετή γη. Καλέ, ωραία τα λένε. Πάλι μου στείλανε το συμβόλαιο. Να το. Δημήτρης Eternal Oath. Τον έχω πάρει, παιδιά. Δεν το θυμόμουνα. Illuminati members take vows of loyalty to the advancement of the human species. The first pledge of the Illuminati is the Eternal Oath. Παιδιά, έχω πάρει τον Eternal Oath. Oh, fuck. Συγγνώμη, παιδιά. Πείτε μου ότι δεν το έχω υπογράψει. Πείτε μου ότι δεν είχα πατήσει αυτό το κουμπί την προηγούμενη φορά, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ. Oh, Θεέ μου. Ο όρκος που μάλλον είχα πάρει πριν 5 χρόνια έλεγε σε αυτόν τον παντοτινό όρκο. Έχω πάρει παντοτινό όρκο, μαλάκα. Να.
Ελεύθερα δηλώνω. Το δήλωσα και ελεύθερα. Να αφιερώσω το μυαλό μου για να ανακαλύψω τη γνώση. Αυτό το κάνω. Και χωρίς Ιλουμινάτη. Να αφιερώσω την ψυχή μου για να αναζητήσω το φως. Αυτό ίσως το χρειάζομαι. Να αφιερώσω την ύπαρξή μου προκειμένου να φέρω όλους τους ανθρώπους από όλα τα μέρη σε ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό δεν το θέλω, αγαπητοί μου Ιλουμινάτη. Δεν θα ήθελα να είμαι στο ίδιο ενιαίο σύνολο, ας πούμε, με τον Κασιδιάρη. Άρα δεν ξέρω, ίσως δεν μπορώ να είμαι στους Ιλουμινάτη επειδή δεν τους θέλω όλους μέσα. Και για να αφιερώσω τη ζωή μου και τις μέρες μου στον πλανήτη, στην προστασία και αντράνσμεντ, δεν ξέρω τι είναι, του ανθρωπίνου είδους. Παιδιά, τον είχα πάρει τον όρκο. Μπορεί να μου θυμίσει κάποιος. Τώρα αγχώθηκα. Γιατί αν έχω πάρει αυτό τον όρκο, κι ας με έβγαλαν από το newsletter, είμαι ακόμα στον όρκο. Ήταν παντοτινός. Η απόφαση ήταν αυτή που είχα πάρει. Anyway, λέω να πάμε σιγούλια-σιγούλια να δούμε τους Ιλουμινάτη Ελλάδος, από τους οποίους πήρε συνέντευξη στο Vice πριν κάποια χρόνια. Δεν το έχω δει καν. Θα το δω τώρα πρώτη φορά μαζί σας. Οπότε έχω πάρα πολύ αγωνία για το τι θα δούνε τα ματάκια μας. Ιλουμινάτη Γκρις. Νάτα τα αγόρια. Νάτα. Με τις μασκούλες τους. Το σύμπαν των Ελλήνων Ιλουμινάτη. Α, και έχει και εξήγηση για τους Ιλουμινάτη, για να τη δούμε. Ελληνικά δεν έχουμε, ερμορό μου. Λοιπόν, Ιλουμινάτη, λατινικά Ιλουμινάτη. Ακριβής μετάφραση πεφωτισμένη, σωστά, πεφωτισμένη σημαίνει. Ήταν μέλη μυστικής οργάνωσης στα τέλη του 18ου αιώνα στην Ευρώπη με αφετηρία τη Βαβαρία. Απότερος στόχος τους ήταν η εξάπλωση των ιδεών του διαφωτισμού στην Ήπειρο. Πηγή αυτής της μυστικότητας ήταν οι φιλελεύθερες πεπιθήσεις τους που τους έφερνε σε σύγκρουση με τη συντηρητική και μοναρχική Ευρώπη. Η οργάνωση διαλύθηκε ύστερα από παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά πλήθος θρησκευτικών οργανώσεων διεκδικούν το όνομά της. Μάθαμε την ιστορία των Ιλουμινάτη, νομίζω δεν αφορά κανέναν η ιστορία, το παρόν μας νοιάζει. Η ιστορία νοιάζει μόνο αυτούς που είναι μέσα στους Ιλουμινάτη. Και ξεκινάμε λοιπόν το ντοκιμαντέρ μας με ένα πολύ όμορφο μάτι να μπούμε μέσα στο σύμπαν των Ιλουμινάτη. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιο χώρο που συναντιούνται, γιατί δεν είναι σαν τους μασόνους. Αν τους δείτε αυτούς, τους είδα στο εξώφυλλο, κρύβονται. Οι μασόνοι βγάζαν τα προσωπάκια τους, όμορφοι άνδρες, περιποιημένοι, αδερφοί μεταξύ τους. Εδώ είναι αδέρφια, για να δούμε. Η αλληλοβοήθεια υπάρχει. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε αδέλφια μεταξύ μας. Φτάνει με τα αδέρφια, ρε μωρό μου! Φτάνει! Είμαι μοναχοπέδι! Δεν μπορώ να νιώσω αυτή την ταύτιση! Δεν μπορώ να μπω σε μια αίρεση και να τους λέω όλους αδέρφια από τη στιγμή που δεν είχα ποτέ. Μπορώ να σας λέω φίλους, κολλητούς. Δεν θα γίνει μέλος μας ένας οπαδός της Χρυσής Αυγής. Μπαίνω στους Ιλουμινάτη! Bye! Μα δεν έλεγα τίποτα άλλο πριν. Ότι θέλω να είμαστε όλοι μαζί, unification, να τους φέρω όλους τους ανθρώπους τους Ιλουμινάτη, να είμαστε ένα ενιαίο σύνολο, αλλά όχι ο Κασιδιάρης. Και τώρα μου τον έκοψαν κι αυτοί. Αδέρφια μου. Δεν είστε πλέον κολλητοί μου, είστε αδέρφια. Ας φοράτε μασκούλες αποκριάτικες. Για να οδηγεί στη δικαιοσύνη, τέρατα να το πω. Σε γιώτη είναι, παιδιά. Μέσα σε γιώτη τους παίρνει συνέντευξη. Και με κλειστά τα φινιστρίνια για να μην φαίνεται που είμαστε και τους καταλάβουμε. Έχουν πάρει το δημοσιογράφο του Βάσκη. Πού τον έχουν πάει, παιδιά? Ζει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε. Στο σύμπαν των Ελλήνων Ιλουμινάτων. Μισό λεπτό. Είμαι έτοιμος να μπω στους Ιλουμινάτη. Συγγνώμη, παιδιά. Αλλά από μαξικάνικη φιέστα θανάτου ήταν η μόνη μάσκα που είχα, δεν είχα λευκή. Έσκασε. Θα την βάλω στο λίγο. Μια κάστα ανθρώπων για τους οποίους έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, είτε από την pop κουλτούρα, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επειδή θέλουν να κρατήσουν κρυφή την ταυτότητά τους, θα φοράνε μάσκες. Τι φοβούνται. Και μάλιστα θα τους συναντήσω σε ένα σκάφος, γιατί όπως μου είπαν. Παιδιά, εντάξει, πρέπει να γίνω detective. Το έκοψε κατευθείαν το μάτι μου ότι είναι γιο. Έχει πείρα. Συναθρήσεις τους. Είναι ένα σημείο από το οποίο περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά και δεν θέλουν να φανεί. Στη Μαρίνα Ζέας πήγατε. Αυτό είναι. Πρέπει να είμαι στο σωστό σημείο. Η Πινέζα κάπου εδώ μου δείχνει ότι είμαι. Αλλά στις Μαρίνες ποτέ δεν ξέρεις. Στο σωστό σημείο, α όχι. Είμαι εδώ γιατί βλέπω. Ο Χριστός και η Παναγία. Κύριε μου, δεν φοβάστε που πάτε εκεί μέσα στο βράδυ με τρεις Ιλουμινάτη σε ένα σκάφος μόνο σας και σας περιμένει ο άλλος απ' έξω από το χάρο? Είμαι εδώ γιατί βλέπω τον Μέγα Καγκελάριο, είναι εδώ για να με υποδεχθεί. Έλα Χριστέ και Άγγελα Μέρκελ, ποιος καγκελάριος αγάπη? Τελευταία καγκελάριος που αγάπησε η Ελλάδα ήταν η Άγγελα Μέρκελ, που μας τις έβρεχε στον πισινό. Δεν αναγνωρίζω κανέναν άλλον καγκελάριο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ. Το βρήκα. Καλώς. Άργησα λίγο, αλλά έφτασα. Μια φορά. Στην ώρα σου. Στην ώρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευγενική φωνούλα, αν και τρομακτικό φυσικό. Ας βάλω λίγο τη μάσκα να νιώσω ότι είμαι δικός τους.
Να μην νιώθω ξεπαραίου, καταλαβαίνετε. Grand Assembly of Greece, of the Brotherhood, of the Light. Πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρέσετε κάποια of. Έχει τρία. Θα μπορούσατε να μείνετε στο ένα ή στα δύο. Πολύ βαβούρα. Επίθεση ότι η Illuminati είναι μία... Ωραίο δαχτυλίδι. Τι φανεί. Υπάρχει μία πεποίθηση ότι η Illuminati είναι μία ομάδα που είναι πίσω από όλα, κινεί τα νήματα του κόσμου, θέλει το κακό του κόσμου. Δεν είναι πεποίθηση, είναι η αλήθεια. Δεν είδες τα email που μου στέλνανε. Αυγό εγώ μάρτυρας, πλάτη. Θα βάλω και μάσκα, Illuminati, να σας τα πω. Και ότι γενικά κάνει κουμάντο. Εσείς πού στέκεστε σε αυτό το οποίο αναφέρατε είναι που βολεύει το 90%... Αλφα, μεγάλος διδάσκαλο. Τι θα μας μάθει. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξουμε το ότι δεν έχουμε κάνει εμείς ή ότι δεν έχουμε καταφέρει εμείς να το ρίχνουμε σε έναν αόρατο εχθρό. Πιστεύετε ότι αν ήθελαν κάποιοι να ελέγξουν τις τύχες του κόσμου θα χρειαζόντουσαν να έχουν ένα τυπικό, μία ταυτότητα ή απλά να μαζευτούν σε ένα σαλόνι ενός εκ των ισχυρών και να καθορίσουν τις τύχες. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Έχετε κάποιο σαλόνι. Παναγία μου η χάρη, όλοι μαζεύτηκαν. Μαλάκα, γιατί έχετε τόσα μαχαίρια. Σφάζετε τα χέρια. Συγγνώμη. Σφάζετε τα χέρια σας και κάνετε ορκούς αίματος. Τι είστε. Εδώ μετά τη σφαγή αράζουν οι φίλοι. Ο ένας είναι ΑΕΚ. Τι σήμα έχει εδώ αυτός ο κύριος που μοιάζει με. Δεν ξέρω καν αν είναι άνθρωπος αυτός ο κύριος, παιδιά. Μπορεί να είναι ο Σατανάς. Πάντως, η στοά τους σε σχέση με τον μασόνων είναι σαν μπορντέλο. Για να πω την αλήθεια, συγγνώμη στην αδελφότητα του φωτός, αλλά ούτε αρκετό φως υπάρχει εκεί μέσα. Ένας συνωστισμός, πολλές κουρτίνες και κλεισούρα. Πού είναι το φως, παιδιά? Θα πρέπει να είναι όλα λευκά, μεγάλα, ψιλοτάβανα, σαν τον Παρθενώνα. Πάρε τον Παρθενώνα. Πολύ κακό design. Μπορντό με μοβ. Καλέ, μήπως πάτε στο hotel Πρίαμος και κάνετε τις σφαγές. Ο Ιλουμινατισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικό, φιλοσοφικό, ουμανιστικό. Excuse me. Πολιτικό με την αριστοτελική έννοια, θα έλεγα. Που αντικειμενικός. Μην τον πιάνετε τον κύριο Αριστοτέλη στο στόμα σας, κύριε Ιλουμινάτη. Δεν μπορώ να πιω καφέ με τη μάσκα. Να δώσει στον άνθρωπο εκείνη την ελευθερία του νου που να μπορεί να καθορίσει τη ζωή του όπως εκείνος θέλει. Χωρίς να πιέζεται από στερεότυπα και δεσποτισμούς. Ξεκίνησε σε μία πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο γενικότερα για την ανθρωπότητα. Τότε. Τι ωραία που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, φίλοι, βρε παιδιά, Ιλουμινάτη. Να εξαπλωθούν τα μηνύματα του διαφωτισμού και στον πιο απλό άνθρωπο. Ευχαριστούμε, αλλά τον πήραμε όλο το διαφωτισμό. Δεν θέλουμε άλλο. Γιατί υπάρχετε ακόμα, εάν ο σκοπός σας εξυπηρετήθηκε στον διαφωτισμό. Μία πορεία. Γεια σας, αδελφότητα. Θέλω να μου πείτε πότε ξεκίνησε και κάτω από ποιες συνθήκες και ιδέες. Να ξεκινήσουμε από τις ιδέες. Σφαγές. Παρθένες. Παιδιά, κάνω πλάκα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι και σφάζουν για θυσίες προς Θεού. Με τη δημιουργία του πρώτου Ιλουμινατικού Κολεγίου στην Αθήνα. Ιλουμινατικό Κολέγιο. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Νόμιζα ότι είχαμε μόνο τον Τυρί για να πηγαίνουν τα πλουσιόπεδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τώρα κι αυτό. Ιλουμινατικό Κολέγιο. Με μελετάμε και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι μέσω τη μελέτη, ναι, των επιστημών, τη μεθόδου, του ορθού λόγου. Εν συνεχεία έχει στην επιλογή των μελών είναι κυρίως η ποιότητα παρά η ποσότητα. Τα δικά μου βίντεο, παιδιά. Ποιότητα παρά ποσότητα. Άλλο που τώρα κάνω 25, εννοούσα για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ποιότητα, βέβαια, τα δικά μου βίντεο. Έχετε δεχτεί επιθέσεις σαν αδελφότητα? Λεκτική επίθεση, κάποια κείμενα εναντίον σας, κάποια δημοσιεύματα? Ασφάλεια. Is this play about us? Ξέρουν ότι κάνω αυτό το βίντεο πριν γυριστεί το δικό τους βίντεο. Και να γνωρίζετε ότι αυτά προσωπικά τα επιθυμούμε πάρα πολύ. Α, γουστάρετε! Σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Εντάξει, όπως το πάρει κανείς, ρε παιδιά. Καλό, εντάξει. Επίσημη θέση της Εκκλησίας απέναντι στην αδελφότητά μας, όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε με ορισμένους ιεράρχες, οι οποίοι θέλουν. Άρα είναι χριστιανοί. Να βρίσκεται ο κόσμος υπόδουλος, υπό τη μορφή φόβου, για να συνεχίζει τη ζωή του. Μπροστά μας έχουμε κάποια αντικείμενα που είναι, από ό,τι μου είπατε, σημαντικά για εσάς. Θέλετε να μου εξηγήσετε τι είναι το κάθε ένα από αυτά? Ένας νεκρός που σφάξαμε, το μαχαίρι που το κάναμε και το σκύπτρο που κράταγα εγώ όταν έγινα βασιλιάς. Το σκύπτρο, το οποίο είναι στα χέρια του μεγάλου διδασκάλου, συμβολίζει δύο πράγματα. Την ισχύ. Λίγο με ντύλντο μοιάζει, συγγνώμη. Και το δεύτερο, το ρόλο του καθοδηγητή. Ότι θα τους βαράτε. Να μπούμε μέσα σε στο κεφάλι και να το διαλύσουμε και να δώσουμε φως. Θα μπείτε δηλαδή. Είναι φακός! Παιδιά, είναι φακός!
Έχει κουμπί και κάνει έτσι. Είναι φακός. Μπαίνει σε χώρο σκοτεινό και τον φωτίζει. Έτσι κάνετε για ένα φακό. Συμβολίζει ουσιαστικά τη μάχη απέναντι από τον δεσποτισμό και τον δογματισμό. Είναι για συγκεκριμένους λόγους μισάνυχτο, γιατί θέλουμε να είμαστε σε εγρήγορση ουσιαστικά. Γιατί να είστε σε εγρήγορση με μισάνυχτο ξύφος, να το πιάσετε και να σφάξετε κάποιον? Δεν προκύπτει αυτό συνήθως. Το κρανίο αυτό ανήκει στα ευγενή θύματα που έδωσαν τη ζωή του για το θετικό πρόσημο της κοινωνίας και της επιστήμης. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι μια παρθένα η οποία έδωσε τη ζωή του στους Ιλουμινάτη και τη φάγατε, την κάνετε τη θυσία. Και τώρα το βλέπουμε αυτό και δεν είστε στη φυλακή. Hey queen, μάτσι μάτσι. Αυτός είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος ή ο τέταρτος νεκρός του χρόνου για θυσία. Μια κούκλα είσαι σήμερα. Φυλάκια, σ' αφήνω, συνεχίζει το ντοκιμαντέρ, queen μου. Ποιες είναι οι διαφορές τεκτονισμού Ιλουμινατισμού? Ο τεκτονισμός και ο ηλιουμινατισμός, όπως συνηθίζω εγώ προσωπικά σαν μεγάλος δάσκαλος να λέω, είναι δύο συστήματα τα οποία είναι πρώτα ξαδέρφια. Οι μασόνοι το ξέρουν ότι είστε ξαδέρφια. Θέλουν τέτοιους συσχετισμούς μαζί σας, κύριοι ηλιουμινάτιδες. Γύθηκε ο ηλιουμινατισμός, δημιουργήθηκε από τέκτονε. Κάποια στιγμή όμως έρχεται αυτό και σου αφήνει κάποιες απορίες. Και τώρα τι, αποφύτησα από τον τεκτονισμό? Δηλαδή, οι ηλιουμινάτι είναι παραστρατούντες μασόνοι. Δηλαδή αυτοί οι κύριοι που βλέπουμε εκεί ήταν στη ΣΤΟΑ που βλέπαμε τις προάλλες. Παιδιά, θυμάστε ο κύριος Πετές, ο πρόεδρος εκείνος ο τρομακτικούλης της ΣΤΟΑ των μασόνων που έλεγε ότι είχαν γίνει σκάνδαλα και φύγανε κάποιοι μασόνοι από τη ΣΤΟΑ. Λέτε να είναι αυτοί και να γίνανε Ιλουμινάτι και αυτό να ήταν το σκάνδαλο? Είμαι δημοσιογράφος. Απίστευτο. Να κάνω τι? Ο Ιλουμινατισμός αρχίζει και σου δείχνει τι είναι αυτό που θα κάνεις. Ο Ιλουμινατισμός είναι ένα σύστημα πρακτικής φιλοσοφίας. Επειδή ακριβώς βοηθάει τον άνθρωπο στο σήμερα. Ναι. Τι είναι το σήμερα? Μια μέρα. Η τρέχουσα. Η προάσπιση των δικαιωμάτων, το φύλλο, τη θρησκεία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Αν κατεβούν οι Ιλουμινάτι με μάσκες στο Pride, εγώ γίνομαι Ιλουμινάτι. Είσαστε υπέρ της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, στη δική σας αδελφότητα είστε μόνο άνδρες. Σε αυτό. Μα είναι και μια κυρία, δεν την είναι. Δεν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Ακούστε όμως. Αυτή δεν είναι κυρία. Είναι γεγονός πως κρατούμε κάποιες παραδόσεις. Μέχρι σήμερα. Άρα ούτε αυτοί έχουν γυναίκες. Ελευθερία ισότητας αδελφότητας. Παιδιά, αυτό είναι σαν ένα μικρό κουτούκι. Αντιγραφή του ή της μεγάλης στοάς των μασόνων. Γιατί νιώθω ότι οι Έλληνες Ιλουμινάτι είναι φλόροι Ιλουμινάτι. Δεν είναι καλοί, δεν είναι κανονικοί. Είναι οι στοές κάτω από την Ακρόπολη. Πού είναι η Μπιγιόνσε? Δεν βλέπω καμία. Μήπως είναι καμιά Μπιγιόνσε πίσω από καμιά μάσκα? Jay-Z. Παιδιά, ενώ όλες οι μάσκες είναι ίδιες και απέσιες, αυτή η μάσκα γιατί είναι διαφορετική? Γιατί είναι σαν κανονικό πρόσωπο? Μαλάκα τώρα όντως κρύπαρα. Τι στον π*** είναι αυτό? Το δεν είναι άνθρωπος. Παιδιά, δείτε πως είναι όλες οι άλλες μάσκες. Φαίνεται και το προσωπάκι του ανθρώπου στο πλαϊνά. Εδώ. Παιδιά, όλοι εμένα κοιτάνε. Τι μου λέτε, κύριε Ιλουμινάτι μου τώρα, εντάξει, δηλαδή είστε με την Έλληνα τη Χριστοπούλου και όχι με την Ηλιάνα μας, το κορίτσι από την Πάτρα μας. Συγγνώμη, αποσυντονίστηκα πια σαν την κουβέντα με τα αδέρφια και ξεχάστηκα. Πόσο σημαντική η ανωνυμία σας μέχρι να γίνει κάποιος μέλος της αδελφότητας? Τι γλυκό που είναι να έχεις από πίσω σου έναν αδερφό και να σε πιάνει από τον ώμο. Αδερφέ μου, πιάσε με από τον ώμο. Εάν κάποιος μπει εκ του πονηρού για να αποκαλύψει ποιοι άνθρωποι απαρτίζουν τους Ιλουμινάτους, μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά και να τα πουλήσει σε ένα κανάλι, για να βγάλει ένα βιβλίο και να λέει γνωρίζω τους Ιλουμινάτους. Τέτοια site έχουμε δει πολλά. Και ήταν αλήθεια όσα έλεγαν. Επίσης, αυτοί που τα αποκάλυψαν, πού είναι τώρα? Ζούνε? Θέλετε να μας αποκαλύψετε κάτι, κύριε πρόεδρα? Έχουμε δει πολλά. Πρέπει να προφυλάξω, είναι θεσμικός μου ρόλος σαν μεγάλος διδάσκαλος, να προφυλάξω τους αδελφούς μου, τους ήδη υπάρχοντες μέσα. Άρα, περνάτε στο μισάνοιχτο μαχαίρι, το βγάζετε και κάνετε κρακ. Έχω αγχωθεί τώρα. Πώς τους προφυλάσσετε? Εγώ απειλώ τους υπόλοιπους αδερφούς με αυτό το βίντεο. Δηλαδή θα πρέπει να τους προφυλάξετε και από μένα. Μα είμαι αδερφή, αδερφός σας. Δείτε με, είμαστε αδέρφια, μοιάζουμε. Αδέρφια μου. Δείτε με, είμαστε αδέρφια, μοιάζουμε. Μη με κυνηγήσετε, θέλω το καλό μας. Είμαστε αδέρφια. Την πόρτα του Ιλουμινατισμού την έχουν χτυπήσει περίπου, το νούμερο είναι περίπου 800 άνθρωποι στην Ελλάδα. Ευτυχώς δήλωσα συμμετοχή στους Ιλουμινάτι Αμερικής και όχι στους ελληνικούς. Υπάρχει αυτό που λέμε αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θα πει α, οι Ιλουμινάτι βοηθάει ο ένας τον άλλον, έχουν υψηλές θέσεις, τους βάζουν σε δουλειές, βγάζουν χρήματα και όλα αυτά που. Σε γιότ τα λέτε, αγάπη. Η αλληλοβοήθεια υπάρχει. Δεν τα λέτε σε υπόγειο στα Πατήσια. Το αν θέλει κάποιος να έρθει για να γίνει βουλευτής, από τώρα του λέμε πως δεν θα γίνει.
Excuse me. Παιδιά, λέτε να είναι ο Αντώνης Σαμαράς πίσω από αυτή τη μάσκα. Η πόρτα είναι ήδη μισάνοιχτη. Σαν το μαχαίρι! Δεν γίνεται να τα αφήνετε όλα μισάνοιχτα. Πρώτον, με μισάνοιχτη πόρτα θα μπει κανένας κλέφτης. Θα βρει το μαχαίρι, θα σας φάξει. Δηλαδή και να μην είστε εσείς οι σφάχτες. Δεύτερον, μισάνοιχτο μαχαίρι. Επικίνδυνο! Αν εξαιρέσετε την τελετή μίσης και την τελετή που. Λήξης. Ποιος αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός κολεγίου, ο κυβερνήτης, υπάρχει και μία φορά το χρόνο που γίνεται η σφαγή της Παρθένης. Ιλουμινατική σύνοδος. Η σφαγή της Παρθένης. Τότε προσκεκλημένη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από α, εκεί που είμαι γραμμένος. Οπότε θα καλούν τους Ιλουμινάτη Αμερικής, θα μου στέλνουν και με ένα πρόσκληση μάλλον. Και καθορίζουμε την ατζέντα του νέου έτους και το πώς θα κινηθούμε. Άρα έχουν ατζέντα και οι Ιλουμινάτη. Κύριε Βερόπουλε, γιατί δεν σας ενοχλεί η ατζέντα των Ιλουμινάτη και σας ενοχλεί η WOG ατζέντα? Πολιτική με την ευρύτερη έννοια, ναι, ασφαλώς υπάρχουν. Αν εννοείται με την έννοια των πιο δημοφιλών στα κανάλια ή των 300 στη Βουλή, αυτό θα το αφήσω να εωρείται. Δεν μας λέει! Αν τους Ιλουμινάτη υπάρχουν βουλευτές τώρα στη Βουλή. Άρα είναι ο Αντώνης Σαμαράς κατά αυτή τη μάσκα. Υπάρχει η άποψη ότι άμα μπεις στους Ιλουμινάτη και θες να βγεις, το μετανιώσεις, δεν θα σε αφήσουν σε χλωρό κλαρί. Θα πάρουν το μισάνοιχτο μαχαίρι και θα πάρουν και το κεφάλι σου μαζί και θα το πάνε κάπου αλλού. Θα το πετάξουν στη θάλασσα αφού έχουν και γιο. Θα σε αφήσουν σε χλωρό κλαρί, θα σου κάνουν πόλεμο, θα έχεις πρόβλημα. Ισχύει. Καρδούλα μου, περιμένεις να σου πούν την αλήθεια και να ίσχυε. Καθένας έχει το δικαίωμα να πει για τον εαυτό του ότι είναι στου Ιλουμινάτη και αν θέλει να το κρεμάσει και πανώ στο μπαλκόνι του. Είμαι Ιλουμινάτη, το φωνάζω στο μπαλκόνι μου. Είμαι Ιλουμινάτη, το φωνάζω στο μπαλκόνι μου. Είμαι Ιλουμινάτη, το φωνάζω στο μπαλκόνι μου. Είμαι Ιλουμινάτη. Εάν θελήσει να αποχωρήσει, αποχωρεί και απλά μας το δίνει γραπτός. Εντάξει, είμαι ελεύθερος τώρα. Ή θα συνεχίσετε να με κυνηγάτε. Εάν όταν αποχωρήσει, οπα, αρχίσει και λέει ονόματα αδελφών που είδε μέσα, οπα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Κινδυνεύω! Ή μας γνωστοποιηθεί ότι υπάρχει μια δομή που αν θα μπορούσαμε κάπως να βοηθήσουμε. Έχασα τα ακουστικά μου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Κάλεστε τώρα τους Ιλουμινάτη Ελλάδος για να μου βρουν με μπόλικο φως τα ακουστικά μου. Θα συνταχθεί ομάδα πύραυλος νομικών που είναι μέσα στην αδελφότητα για να οδηγεί. Θα μου κάνετε μήνυση. Αστειευόμουν. Είναι όλα αστεία. Η Ιλουμινάτη είναι αδερφή μου. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δεν είναι στους Ιλουμινάτη. Δεν αποκάλυψε κάποιον αδερφό. Έσκασα ξαφνικά. Αδέρφια, εκεί στους Ιλουμινάτους. Βάλτε και κανένα σύμβολο, ρε εσείς. Δεν έχετε βάλει αρκετά. Το Ιλουμινάτη ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Ήταν σύντομο, μικρό και περιεκτικό. Ας μπούμε και λίγο τώρα στο site της. Ωραία, που. Παιδιά, να ξέρετε ότι αν αυτή τη φορά πάει κάτι στραβά, σας ευχαριστώ για όλα. Καλώς ήλθατε. Ιλουμινάτη μεγάλη τεχνία της Ελλάδας της αδελφότητας του φωτός. Έχετε και εδώ όρκο, δεν τον παίρνω. Ο φωτισμός από τον ήλιο του ορθού λόγου θα διαλύσει τα σύννεφα της δυσδαιμονίας και της προκατάληψης. Η ανθρώπινη φύση θα καλυτερεύσει μέσα από την εκπαίδευση. Η ανθρώπινη φύση θα καλυτερεύσει μέσα από την Η ανθρώπινη φύση θα καλυτερεύσει μέσα από την επανεκπαίδευση, μακριά από το κράτος και την οργανωμένη θρησκεία. Να πατήσω επικοινωνία ή θα συμβεί κάτι που δεν θέλω? Κανονική προτεραιότητα, υψηλή προτεραιότητα. Υψηλή προτεραιότητα. Όνομα, να τους πω ένα ψεύτικο. Φίπστε, email. flipperakos.gr@gmail.com. Κατηγορία. Πληροφόρηση, εισδοχή, μέλος άλλο. Εισδοχή. Υψηλή προτεραιότητα. Επιλέξτε αυτό το πεδίο για να ξέρουμε πως δεν είστε ρομπότ. Ναι, γιατί κάποιο ρομπότ θα ήθελε να μπει στο Ιλουμινάτη. Τι να τους γράψουμε ως φίπστερ? Γεια σας αγάπες μου. Τι κάνετε? Αναρωτιόμουν εάν η Beyoncé είναι μέλος σας. Και αν ναι, θα την φέρετε στην φετινή τελετή? Άμα είναι να προλάβω να γραφτώ. Αποστολή μηνύματος. Hello, Fipster. Thank you for your inquiry. We will reply as soon as possible. Αν είναι να πιάσουν κάποιον και να τον πάνε στη στοά τους, δεν θα είμαι εγώ. Θα είναι ο Fipster. Αυτό ήταν για σήμερα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς ότι θα συμβεί στη ζωή μου μετά από αυτά που είπα σε αυτό το βίντεο και στο Fipster. Εμείς θα τα πούμε αύριο μάλλον, εάν δεν έρθουν στην πόρτα μου οι Ιλουμινάτη. Να μην μπείτε σε αυτά τα site. Είναι πειράματα που τα κάνουν ειδικοί. Δεν είναι για σας. Θα τα πούμε αύριο, μάλλον, αν δεν πάει κάτι στραβά. Φιλάκια πολλά. Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να φτιάξω βαλίτσα, να πάρω την κυρία Λέιδη να φύγω. Καλά Χριστούγεννα, καλά...
άλλη πρωτοχρονιά. Και ας με άφησες να ζω στη μοναξιά.